Καλησπέρα από το Μόναχο, από το κέντρο του Μονάχου, εδώ που πλέον έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το πολύ δύσκολο αυριανό μάτς με την Μπάγερ Μονάχου στις 8 παρα 5 στο Allianz Arena. Τώρα, πες μας τι ακριβώς έχει γίνει με την προπόνηση, αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και βεβαίως ποια θα είναι και η ενδεκάδα εκείνη η οποία θα έχει στη διάθεσή του ο Πέτρο Μαρτίνς. Αυτή την ώρα ολοκληρώνει την προπόνηση με τον Πέτρο Μαρτίν και τους παίχτες του νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου να έχουν δηλώσει την αυτοπεποίθησή τους ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στην Μπάγερν και μπορεί να γράψει ιστορία, να δει στα μάτια τον μεγάλο του αντίπαλο, να παίξει καλά όπως έπαιξε και στο Καραϊσκάκι, αλλά και εδώ και να συνδυάσει με ένα καλό αποτέλεσμα. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι δεν θα παίξει ρόλο η αλλαγή προπονητή που έγινε πριν λίγες μέρες με τον Κόβατς να αποχωρεί. Αντίθετα, θεωρούν ότι θα έχουν ένα δύσκολο βράδυ. Αλλά με πίστη πως θα μπορέσουν να πάρουν αποτέλεσμα απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου. Όσον αφορά τα πλάνα του Πέτρο Μαρτίνς, αναμένεται να έχει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτι της Ξάνθη εντεκάδα του Ολυμπιακού, με τον Σαν να είναι κατά τα γκολπόστ. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι το ερωτηματικό που έχουμε, αν δηλαδή θα είναι ο Μάρι ή όχι, δηλαδή κάποιος από τους Γκασπάρι, το Ρωσίδη. Στο κέντρο της άμυνας ο Μεριά με τον Σεμέδο και αριστερά ο Τσιμίκας. Τριάδα στον άξονα με Καμαράκη, Γέρμι Μπουχαλάκη. Στα δύο άκρα το Μασούρα με τον Ποντένσε και στην επίθεση τον Γκεραίρο. Αυτή αναμένεται να είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και αύριο που ο Μαρτίνς θα μιλήσει στους παίχτες και θα την αποκαλύψει στους παίχτες του πριν τον αγώνα. Γιώργο, έχουν αρχίσει να φτάνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Μόναχο και πόσοι υπολογίζεις να είναι? Πάνω από 3.000 αναμένεται να είναι ο παδί του Ολυμπιακού στο Μόναχο. Είναι πολύ και από εδώ, έτσι, από την Γερμανία. Από το Μόναχο είναι πολύ δυνατός ο σύνδεσμος εδώ του Ολυμπιακού στο Μόναχο. Λίγο πιο πίσω είναι η κεντρική πλατεία του Μονάχου που θα μαζευτούν αύριο 4 η ώρα για να φύγουν όλοι μαζί με τη συνοδεία βεβαίως αστυνομίας για να πάνε στο Allianz Arena να έχουν την θέση τους και να δώσουν τη δική τους μάχη στην εξέδρα απέναντι στους Γερμανούς. Μάλιστα. Γιώργο Νικοκύρης, ευχαριστούμε πολύ.